Έρχεται ζεστό χρήμα για του αγρότε και κτηνοτρόφου τη Κρήτη μέσω τη καταβολή των συνδεδεμένων ενισχύσεων συνολικού ύψου 245 εκατομμυρίων ευρώ, καθώ και πληρωμών στο υπόλοιπο τη βασική ενίσχυση χρήματα ύψου 88 εκατομμυρίων ευρώ, τα οποία δεν καταβλήθηκαν το περασμένο Οκτώβριο από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, οπότε οι μεγάλε περικοπέ επιδοτήσει προκάλεσαν θύελα αντιδράσεων και σε επίπεδο Κρήτη. Έρχονται και τα περιβόητα 88 εκατομμύρια ευρώ που δεν είχαν πληρωθεί στην προκαταβολή του Οκτωβρίου το 2023 από τη Μεγάλη Δευτέρα και μετά. Ήταν τα χρήματα που χάναμε στην προηγούμενη πληρωμή που διαμαγεία εξαφανιστήκανε το μήνα Οκτώβριο. Αυτά τα χρήματα βρεθήκανε, ανέρχονται σε 88 εκατομμύρια ευρώ και θα ξαναμοιραστούν σε όλου του Έλληνε παραγωγού στο υπόλοιπο τη βασική ενίσχυση αναλόγω στα χρήματα που έχασε ο καθένα. 88 εκατομμύρια δεν κατά την προηγούμενη πληρωμή του έτους 23. Με αποτέλεσμα αυτά να προσπαθήσουμε σε αυτή τη φάση μέχρι το Πάσχα να καταβληθούν σε μέγιστο βαθμό. Να απορροφήσουμε δηλαδή το μέγιστο ποσό από τα 88 εκατομμύρια. Δεν θέλουμε σε καμία περίπτωση να χαθεί ούτε ένα ευρώ. Αν πάνε όλα καλά θα είναι και για μας ωφέλιμα. Εγώ παίρνω 8.300 ευρώ και πήρα 1.500 ευρώ φέτος. Δεν σώζει την παρτίδα τίποτα. Τίποτα δεν σώζεται. Την προηγούμενη φορά πάρει 1.000 ευρώ, τώρα ήπειρα 300. Αν μην είναι θα πάρουμε εμείς. Πρόκειται για μεγάλη οικονομική ανάσα εν ώψη του Πάσχα με την αρχή να γίνεται αύριο μέσω των συνδεδεμένων ενισχύσεων που αφορούν τους κτηνοτρόφους, τα σιτηρά και τις δεντρώδεις καλλιέργειες όπως δήλωσε ο Πρόεδρος τη Εθνικής Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών Μύρο Χιλετζάκης. Καταρχήν θα γίνουν πληρωμές που θα φτάσουν το ύψος των 720 εκατομμυρίων ευρώ. Οι πληρωμές έχουν ξεκινήσει από χθες. Χθες πιστοθήκανε ε, αποζημιώσεις σε περίπου 38 εκατομμύρια ευρώ και ξεκινάνε και επίσημα από την Παρασκευή το απόγευμα να πετστώνται οι συνδεδεμένε ενισχύσει. Οι συνδεδεμένε ενισχύσει αντιστοιχούν σε 245 εκατομμύρια ευρώ. Έχουμε κατεβεί στο μηδέν. Προχθέ δεν δηλαδή όλα ότι επειδή μην κάνει και ενισχύσει να μην κάνει τούμενε. Ρε μας δώσανε ανάσα, οφείλω μα την κόψανε. Όπως εκτιμάται από τη Μεγάλη Δευτέρα, θα ξεκινήσει η μεγάλη πληρωμή των 88 εκατομμύριων ευρώ της βασικής ενίσχυσης μετά την αποκατάσταση των όποιων αδικιών σε βάρος του αγροτικού κόσμου. Έγιναν οι διορθώσεις όσο αφορά τη βασική ενίσχυση, τα χρήματα επιστρέφονται. Τώρα περιμένουμε να δούμε την πληρωμή των 20, δηλαδή τα 425 εκατομμύρια ευρώ, που είναι μια δυνατή και πολύ καλή ανάσα για όλου του Έλληνε παραγωγού. Ε, μακάρι να τα δώσουν. 8.30 ήπαιρνα και ήπαιρνα 2.30. Είναι μια, μια ανάσα είναι. Ο Μίρο Χιλετσάκη αναφέρθηκε τόσο στην καταβολή χρημάτων στα οικολογικά σχήματα ύψου 425 εκατομμυρίων ευρώ, όσο και σε σημαντική ενίσχυση στα σχέδια βελτιώσει για την Κρήτη, η οποία θα λάβει 37 εκατομμύρια ευρώ σε σύνολο 125 εκατομμυρίων ευρώ. Στην Κρήτη έχουμε εικόνα ότι αυξήθηκε κατά 41% τα σχέδια βελτίωση, δηλαδή ενισχυθήκαν 125 εκατομμύρια ευρώ σε όλη τη χώρα. Και από τα 125 εκατομμύρια ευρώ, τα 37 εκατομμύρια ευρώ έρχονται στην Κρήτη. Επομένω, όλοι οι επιλαχόντε που ήταν στο πρόγραμμα σχεδίων βελτίωση αρχίζουν και χαίρονται πραγματικά, γιατί θα δούνε να περνάει το ένα σχέδιο πίσω από το άλλο, γιατί ενισχύεται κατά 41%.